Λοιπόν, ημίχρονο εδώ στην Τούμπα, πάω Ξάνθη 0-0. Έχουμε δίπλα μας τον Ροντρίγκο Σοάρες, εκτός αποστολής σήμερα. Πανικός Σαραβιάδης στη μετάφραση. Και Αντώνης Τσακάλης βεβαίως θα είναι εδώ μαζί μας. Ροντρίγκο, 0-0 το πρώτο μέρος, αλλά ένα γεμάτο παιχνίδι με δοκάρια, ένταση, ευκαιρίες. Πώς σου φαίνεται? Half time without scoring, with nil-nil, what with three posts, a lot of creative football. What's your impression so far of the game? First of all, good evening for everyone. I guess we made a good first half, as everyone sees. And we are missing all the score. We were intensity, we create a lot of opportunities. But I believe in the second half we will score and we will win the game. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Όπως είπατε και εσείς, έχουμε παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας, έχουμε δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Το μόνο που μας λείπει είναι το γκολ, το οποίο θεωρώ ότι θα έρθει στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι μόνο το γκολ αυτό που λείπει από τον ΠΑΟΚ? Υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχει κάνει καλά μέχρι τώρα? Is it only the goal missing so far? Should we do something different? Have we made any mistakes? I believe not, because we are playing good. In football is this, sometimes the ball refuses to enter in the goal. So I believe we have to do the same. Of course, when we don't score, everything thinks is we make mistakes or something like that. But it's not always like that. I guess in the first half, for sure, we're missing the goal, we score. But I believe we continue this way, in this intensity, the goal will appear normally. Όχι, νομίζω ότι το μόνο που μας λείπει σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά είναι το γκολ. Έχουμε παίξει αρκετά καλά μέχρι στιγμής, έχουμε δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν μπαίνουν όλα μέσα. Βέβαια, όσο δεν έρχεται το γκολ, πάντα ψάχνεις να βρεις τι έχεις κάνει λάθος, αν θα μπορούσε να κάνεις κάτι διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και με αυτή την ένταση, στο δεύτερο ημίχρονο θα έρθει και το γκολ που μας λείπει μέχρι στιγμής. Σε τέτοιες στιγμές στα αποδυτήρια, όταν σε ένα ημίχρονο έχουν πάει όλα καλά, αλλά λείπει αυτό που θέλουν όλοι. Και υπάρχει και ένας εκνευρισμός από αυτό που απορρέει από την απώλεια των ευκαιριών. Τι είναι αυτό που λένε οι παίκτες μεταξύ τους? Πώς προσπαθούν να ή να εμψυχώσουν ή να ηρεμήσουν? At this type of situation where everything goes well but you miss the goal, what do you say between you, the players at halftime? Because it's a bit of frustration without scoring. How do you change this climate? It's difficult when I'm a player and I know what my friends are thinking and the desperate room now. So, but when you try and try, we didn't score, it's difficult for the psychology because we know how football is. But for sure the coach now is telling them to continue to do this because we normally we score and win the game. I guess it's it. Για μένα είναι δύσκολο τώρα να πω ακριβώς το τι σημαίνει μέσα στα αποδυτήρια. Είναι οι φίλοι μου μέσα αυτή τη στιγμή και μιλάνε με τον προπονητή. Σίγουρα όταν παίζεις καλά και δεν έρχεται το γκολ, είναι δύσκολο από πλευράς ψυχολογίας να βρεις το στένος να συνεχίσεις έτσι. Αυτό νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και ο προπονητής προσπαθεί να δουλέψει με τους υπόλοιπους παίχτες, έτσι ώστε να συνεχίσουμε στο δεύτερο μήχρονο σε αυτό το ρυθμό και, όπως είπα και πριν, να πετύχουμε τον γκολ που μας λείπει. Μας είπε για τον ΠΑΟΚ το ότι απλώς δεν έχει καταφέρει να σκοράρει μέχρι τώρα. Την Ξάνθη πώς τη βλέπει ως αντίπαλο? You said that ΠΑΟΚ, the only thing that we haven't done so far is scoring. How do you see Ξάνθη so far in this first half? I guess they were playing the game. I believe the strategy for them is to wait and go to counterattacks. It's normally every team who is going to play against us here, you will do the same. Because for sure they will know we're gonna put intensity and we want to score, we must win. So I guess they are playing good in the way, and we have to be careful with the counter-attacks because until we don't score, the game will be like this until the end. Νομίζω ότι η Ξάνθη ακολουθεί το παιχνίδι όπως θα ήθελε να κάνει και όπως το έχει σχεδιάσει πριν το παιχνίδι. Ακολουθεί τη στρατηγική της, η οποία είναι να περιμένει πίσω και να βρει την ευκαιρία της στην αντεπίθεση. Νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες που έρχονται στην Τούμπα ακολουθούν αυτή τη στρατηγική. Οπότε, όπως το έχουν σχεδιάσει το παιχνίδι, μέχρι στιγμής αγωνίζονται καλά και αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο δεύτερο ημίχρονο, να μην τους δώσουμε ευκαιρία να βγουν στην αντεπίθεση και να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Ο ίδιος μέχρι τώρα είναι περισσότερο εκτός αγωνιστικού χώρου παρά εντός. Είναι ένας ρόλος με τον οποίο
είχε συμφιλειωθεί εξ αρχής, οι ευκαιρίες του είναι λίγες. Προφανώς και λόγω της παρουσίας του Λεωμάτος. The situation for you is a bit strange so far. You're spending more time outside of the squad because it's your position like this with Leo Matos playing as a starter in the right back. Are you familiar with this? Are you used to it? Are you okay with this? No. Everybody wants to play. It's normal. If one player said to you, you don't play, it's not normal. Then you have to be worried about this player. For me, it's not a normal situation to be out, but I respect, I like a lot Leo Matos, a personal friend of mine, and he's a good player. So I have to wait. I have nothing to do. I work, I do my job well, because I respect the club and I want to win. And tomorrow could be me in the game. So I have to work when I have my opportunity to play well, but our roster is very qualified, so some things don't depend on you. We have to do the same, and we have a good right back, so we have to wait. Don't worry, no problem. Σίγουρα κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να αγωνίζεται. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Αν κάποιος ακούσετε έναν ποδοσφαιριστή να σας λέει ότι είναι χαρούμενος με το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Είναι λογικό λοιπόν να θέλω να παίζω. Δεν είναι κάτι το οποίο έχω συνηθίσει το να είμαι εκτός, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ. Έχει ένα παίχτη στο δεξιάκρο της άμυνας, το Λέο Μάτος, που είναι πάρα πολύ καλός. Είναι και πολύ καλός φίλος μου σε προσωπικό επίπεδο. Οπότε πρέπει να περιμένω και εγώ τη σειρά μου. Αύριο μπορεί να είμαι εγώ που θα παίξω. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Οπότε καμιά φορά δεν εξαρτάται ακριβώς από σένα το αν θα παίξεις ή όχι. Πρέπει να περιμένεις την ευκαιρία σου, να δουλέψεις, να είσαι έτοιμος και να σέβεσαι τις αποφάσεις του προπονητή και του συλλόγου, γιατί έχω έρθει εδώ πέρα για να κερδίσω και ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσω πολύ για να παίξω. Αντώνη, έχεις κάτι? Αν θα ήθελα να κάνω μια πρόβλεψη για το σκορ. Any guess about the score, the final result? Do you mean who gonna win the yes. score? And the score. I believe Caro, because he's very good shape, so if someone will score, promised is him, but I don't know. Δεν μπορώ να ξέρω την πρόβλεψη, αλλά αν μου ζητούσετε να πω ποιος θα βάλει γκολ για μας, νομίζω ο Σφιντέρσκι είναι το φαβορί, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αν με ρωτούσατε αυτό θα απαντούσα. Τώρα ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορώ να γνωρίζω. My second is Pelkas. Δεύτερη επιλογή ο Pelkas. Το έχει κάνει ήδη ο Σφιντέρσκι, βέβαια το γκολ δεν μέτρησε. Ήταν offside σε αυτή τη φάση, αλλά να δούμε αν θα δικαιωθεί στο δεύτερο. Τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου σήμερα. Ο ΠΑΟΚ είναι με τον Ολυμπιακό μαζί στην κορυφή. Πώς βλέπει τη μάχη αυτή? Φαίνεται πως αυτές οι δύο ομάδες θα δώσουν τον αγώνα έως το τέλος για τον τίτλο. It's the final match day of the first round today. ΠΑΟΚ and Olympiacos remain on the top. How do you see this battle for the first position so far? It's a very good fight. We know in this moment our main opponent is Olympiacos, and for sure will be until the end of the championship. And I believe who make less mistakes will win the championship, because the good teams, good qualities, and for sure the champion will be until the end this fight against Olympiacos. But it's good, it's good. It's good for the country, good for the league, and good for the fans for sure. Ξεκινώντας από το τέλος, είναι μια πολύ καλή μάχη αυτή που υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και τον Ολυμπιακό. Είναι καλό για το πρωτάθλημα, είναι καλό για τις ομάδες, είναι καλό για τον κόσμο, είναι καλό γενικότερα για τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος. Ξέρουμε ότι ο βασικός μας αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός και έτσι φαίνεται ότι θα πάει ως το τέλος. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές και πρωταθλητής νομίζω θα είναι αυτός που θα κάνει τα λιγότερα λάθη και θα αντέξει σε αυτή την πίεση και σε αυτόν τον ανταγωνισμό μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Σαβάρας για την παρουσία του εδώ και βεβαίως να του ευχηθούμε και καλή συνέχεια από εδώ και στο εξής. Thank you very much and good luck for the rest of the season. Oh, thank you. Thank you. Λοιπόν, ακούσαμε τον Ροντρίγκο Σοάρες, τον Βραζιλιάνο αμυντικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σήμερα εκτός αποστολής. Είμαστε λοιπόν στο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Ξάνθη εδώ στην Τούμπα 0-0.